μέσα από την συζήτηση στη Βουλή ενός κυρίου ταξικού αντιλαϊκού προϋπολογισμού για το 2019. Ο πρώτος τάχαμε μεταμνημονιακός προϋπολογισμός που συζητιέται σήμερα και περιέχει όλα τα αντιλαϊκά μέτρα των τριών μνημονίων. Προσθέτει νέα. Παίρνει 10 από τους φτωχούς και δίνει ένα ψίχουλο στους πιο εξαθλειωμένους με την προϋπόθεση ότι έχουν πιαστεί τα ματωμένα πλεονάσματα. Παράλληλα, προβλέπει επιπλέον δώρα και προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους για την ανάκαμψη των κερδών τους με μείωση στην φορολογία, επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών και άλλα. Χωρίς ίχνος τροπής, η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί φέρνει για ψήφιση τον προϋπολογισμό που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή πρέσα στα κονδύλια που αφορούν την κάλυψη βασικών και στοιχειωδών αναγκών. Την ίδια στιγμή που έχει εξαπολύσει κύμα φοροεπιδρομής προς τον εργαζόμενο λαό, χτυπώντας ακόμα και παραπάνω το λαϊκό εισόδημα. Ο προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον κατατόμηση κοινωνικών κονδυλίων, νέα επίδυση στην υγεία και την ασφάλιση. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι οξύνονται από την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κινείται σε ακόμη χειρότερη κατεύθυνση με μείωση των ενισχύσεων. Είναι απαραίτητο το οργανωμένο αγροτικό κίνημα να δώσει τη δική του αγωνιστική απάντηση. Να οργανώσουμε την πάλη μας για τις σύγχρονες ανάγκες μας που δεν χωράνε στις πολιτικές που μειώνουν το εισόδημά μας. Παίρνουν από την τσέπη μας πάνω από το 50% του εισοδήματός μας. Ενάντια στην άγρια φορολογιστία, τις υπέροχες ασφαλιστικές εισφορές σε ΕΦΚΑ χωρίς αντίκρισμα στις εξευτελιστικές συντάξεις των 320 ευρώ. Στην ποιότητα της υγείας Κυπρώνειας, την εγκατάλειψη νοσοκομείων και κέντρων υγείας, τον ελεγχάμε ελάχιστες ή καθόλου αποζημιώσεις για τις καταστροφές στην παραγωγή. Ενάντια στο έμφυα και σε κάθε είδους χαράτσια που επιβάλλουν συνεχώς. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής στα μέσα και εφόδια, τις ανοιχτές και χαμηλές τιμές στα προϊόντα μας, που φτάνουν πανάκριβα στη λαϊκή κατανάλωση για να κερδοσκοπούν βιομηχανίες και έμποροι σε βάρος των παραγωγών και καταναλωτών.